Πήγα σε ένα, τέλος πάντων σε ένα μαγαζί που ήταν ταβέρνα, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος με πλησιάζει, ο ιδιοκτήτης, και τι μου λέει. Ότι κοίταξε, εγώ λέει, το γύρισα σε λέσκι καπνιστών. Πήγα και έκανα μία αίτηση και ονόμασα το μαγαζί λέσκι καπνιστών. Και μας φέρνει στο τραπέζι πριν την παραγγελία χαρτιά, τα οποία τα συμπληρώνουμε. Βάζει τα προσωπικά σου δεδομένα και λέει συνενώ κτλ. Και σε όλο το μαγαζί κάπνιζαν όλοι κανονικά με τα σάκια. Και λέω, αυτό είναι νόμιμο. Ναι, μου λέει, κανονική άδεια είναι αυτό. Πήρα μια κανονική άδεια. Λέω, δεν έχει καμία υποχρέωση. Μου λέει, δεν μπορεί να μπει μέσα άνθρωπος κάτω των 18 ετών. Α, άνω των 18 ετών. Ανήλικος δεν μπορεί να μπει μέσα. Υπογράφεις όμως για να μπει. Υπογράφεις κανονικά. Και μας έβγαλε, δεν θέλω να δείξω το μαγαζί, αυτές εδώ τις κάρτες. Αυτό είναι η κάρτα λέσχης δηλαδή. Αυτό είναι κάρτα μέλους της λέσχης. Της λέσχης. Καπνιστών για το συγκεκριμένο μαγαζί. Άρα δεν είναι μόνο στη Λάρισα που έχει γίνει η λέσχη καπνιστών. Πρόσεξε με. Και από πίσω γράφει. Τι λέσχη φίλων. Θα σκεφτούν οι άνθρωποι προκειμένου να παρακάψουν τις διατάξεις του νόμιμος, νόμιμος χώρος καπνιζόντων, κανονικά. Και του λέω, τι γίνεται με τις βαφτίσεις και τους γάμους. Γιατί αυτός κάνει, όπως όλοι οι επαγγελματίες αυτού του είδους, κάνουν και βαφτίσεις και γάμους. Τότε λέει, το γυρνάμε και λέμε, απαγορεύεται το κάπνισμα. Κάνουμε τη βάφτιση και το γάμο. Να το παραθυράκι του νόμου, βλέπεις, για τον αντικαπνιστικό. Ναι. Το ίδιο πρέπει να έχει κάνει και ο φίλος μας στη Λάρισα. Και σε, μία ωρίτσα έβγαλε πλαστικοποιημένη κάρτα και τις μοίρασε σε όλους. Και όλοι έχουν τώρα από μία κάρτα. Έξυπνο. Αλλά βέβαια, αν είσαι μέσα και δεν έχεις αυτή την κάρτα και μπει ο έλεγχος, πληρώνεις πρόστιμο. Γι' αυτό βγάζεις σε όλους, φαντάζομαι. Ναι, σε όλους. Είτε καπνίζεις είτε δεν καπνίζεις. Γιατί εγώ του λέω δεν καπνίζω. Αυτό τώρα μας το λες για τη Λάρισα, για να πάρει πάση ο Χρήστος. Πάντων, ναι, ο Χρήστος τον ενδιέφερε αυτό, γιατί στη Θεσσαλονίκη θα γίνει χαμός με αυτά. Για πες μας, Χρήστο. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά πατάνε σε ένα κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Καθώς πολλοί καταστηματάρχες διαμαρτύρονται ότι λόγω αυτής της εφαρμογής και λόγω του ότι πλέον απαγορεύουν στους πελάτες τους να καπνίζουν μέσα στα καταστήματα, υπάρχει μια πτώση του τζίρου και υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος προτιμάει να μην βγαίνει και να κάθεται στο σπίτι του. Ναι. Κάποιοι στη Λάρισα, κάποιοι φίλοι στη Λάρισα άρχισαν να το ψάχνουν για το πώς μπορούν να ξεφύγουν από αυτές τις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου. Και όπως πολύ ορθά είπε και ο Ιορδάνης, υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι μπορείς να φτιάξεις ένα μαγαζί το οποίο δεν θα είναι απλώς μια καφετέρια, ένα μπαρ, αλλά θα έχει το χαρακτήρα της λέσχης καπνιστών. Αυτή είναι και η μοναδική διάταξη από την οποία μπορείς να ξεφύγεις και στο κατάστημα το οποίο διατηρείς να επιτρέπεται το κάπνισμα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από την περιοχή της Λάρισας, υπάρχει μία δικηγόρος και ένας καταστηματάρχης, ο οποίος άρχισε να το ψάχνει και ήδη έχει προχωρήσει στη διαδικασία προκειμένου να φτιάξει την πρώτη λέσχη καπνιστών στην Ελλάδα. Καλά, την πρώτη λέσχη δεν θα είναι. Σύμφωνα με τη συλλογία που είχαμε. Οι άλλοι έχουν προχωρήσει κανονικά, έχουν κάνει καταστατικό, βγάζουν κάρτες. Α, ναι. Ναι, δεν θα είναι η πρώτη, άρα είναι κοινό μυστικό. Στη Θεσσαλία. Πολύ. Ναι, είναι στη Θεσσαλία, ίσως στη Λάρισα την πρώτη. Απλά τώρα κοίτα, έτυχε να πας και εσύ και, είναι και να βρεθείς στην ίδια περίπτωση. Μάλιστα, οπότε βρέθηκε το παραθυράκι του νόμου. Ο Ιορδάνης είναι πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Το παλιό το σλόγγαν, το δημοσιογραφικό.